Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια healthy σαλάτα ζυμαρικών με πολύ πρωτεΐνη, χωρίς να βάλετε μέσα κρεατάκι. Θα είναι ουσιαστικά και vegetarian και high protein, χωρίς τυριά. Θα είναι φανταστική συνταγή και μόλις σε 10 με 15 λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Ακολουθήστε τις οδηγίες μου και στο τέλος θα έχετε την πιο μοναδική θρεπτική σαλάτα που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Πρώτα απ' όλα πρέπει να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Θα φτιάξουμε μία κρύα σαλάτα ζυμαρικών. Οπότε πρέπει να βράσουμε τα ζυμαρικά και να τα κρυώσουμε. Αυτό θα μας πάρει 12 λεπτάκια για να γίνει. Βέβαια η άλλη διαδικασία είναι 2-3 λεπτάκια, αλλά θα το πάμε αργά-αργά. Θα το ζήσουμε μέχρι που να είναι έτοιμη η σαλάτα και να σερβίρουμε. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ πένες high protein μέλισσα. Πρόκειται για μία ολοκένουργια σειρά ζυμαρικών που έχω σχεδιάσει μαζί με τη μέλισσα. Περιέχει 50% περισσότερο πρωτεΐνη σε σχέση με τα απλά ζυμαρικά και επειδή έχουν φυσική πρωτεΐνη βρώμη. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ απολαυστικό και πάρα πολύ γευστικό. Λοιπόν, οπότε, πάμε να τα βράσουμε. Θέλουμε μία συσκευασία, οπότε ανοίξτε. Εδώ. Λίγο αλατάκι στο νεράκι μας. Και τα ζυμαρικά πάνε μέσα. Τέλεια. Καθώς βράζουμε τα ζυμαρικά μας, πάμε να ετοιμάσουμε τη σαλάτα. Τώρα, όλη η διαδικασία που θα κάνω μπορεί να σας φανεί απλή. Αλλά άμα την κάνετε ακριβώς όπως σας δείξω, πραγματικά θα πάρετε ένα γευστικό άλλο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που δεν έχετε φανταστεί. Και όντως, πραγματικά πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι θα σας δείξω. Λοιπόν, θέλουμε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα ντοματίνια. Ξέρω ότι ίσως να είναι λίγο παράδοξο για εσάς, γιατί θα περιμένετε πρώτα να κάνω ένα dressing, σωστά. Το dressing θα έχει σαν βάση τα ντοματίνια, γιατί θέλω να κάνω ένα dressing που να έχει γεύση ντομάτας. Ακριβώς την ίδια αίσθηση που μου δίνει η χωριάτικη. Θέλω να πάρω τα ντοματίνια εδώ και να τα κόψω. Εδώ, στα 3. Το βλέπετε? Άμα είναι πολύ μεγάλα, μπορείτε να κόψετε σε 4. Ροδέλες. Πολύ προσεκτικά, δεν θέλω να βγάλουν ζουμιά. Θέλω ένα κοφτερό μαχαίρι, να μην πιέσω το ντοματίνι. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχο που μένει. Ζωντανό και φαίνεται ότι μόλις κόψαμε το ντοματίνι. Δεν είναι φανταστικό, ε? Λοιπόν, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσω όλα τα ντοματίνια μου. Κοιτάξτε εδώ, είναι υπέροχα. Και τώρα, θα δώσουμε μια τελείως άλλη διάσταση στα ντοματίνια μας, βάζοντας 2-3 απλά υλικά που θα σας δείξω. Το αλάτι και το πιπέρι θα μπει εδώ. Αλάτι. Και δεν θα λυπηθείτε, θα βάλετε σχεδόν όλο το αλάτι που χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας. Βάλαμε αλατάκι, γιατί θέλουμε σιγά σιγά το αλάτι να φυδατώσει τις ντομάτες και να βγάλει όλο το ζουμί έξω. Πιπεράκι. Λίγο δυόσμο τώρα και τον υπόλοιπο θα τον κρατήσω για μετά. Εδώ. Ρίχνω μέσα και λίγο βασιλικό. Θα χρειαστούμε και λίγο βασιλικό για το τέλος. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι όσα περισσότερα μυρωδικά βάζουμε στη συνταγή μας, τόσο λιγότερο αλάτι και γενικά λιπαρά και άχρηστες θερμίδες θα προσθέσουμε μέσα στο φαγητό μας. Δηλαδή τα μυρωδικά είναι η λύση πάντα για να μας δίνουν αυτό το κάτι έξτρα παραπάνω που ζητάμε. Λοιπόν, σημείο κλειδί είναι εδώ. Τι είναι αυτό κυρίες και κύριοι? Ξύδι. Ξύδι από κόκκινο κρασί και θα ρίξετε περίπου 3 κουταλιές της σούπας και 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Με το που βάλετε το ελαιόλαδο, να φανταστώ ότι γνωρίζετε τι θα κάνω, έτσι δεν είναι? Γνωρίζεις? Εσύ? Τι? Λοιπόν, το σωστό είναι αυτή τη στιγμή να βάλουμε χέρια. Πρέπει όντως να σπάσουμε τις ντομάτες με τα χέρια. Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι μοναδικό. Άμα βάζαμε όλα αυτά τα υλικά μας μέσα σε ένα μούλι και τα χτυπούσαμε, δεν θα παίρναμε κανένα αποτέλεσμα. Θα παίρναμε μια σάλτσα που ίσως και να είχε γεύση, θα έχει ωραία γεύση, αλλά δεν θα έχει το μοναδικό αποτέλεσμα που θα πάρουμε εδώ. Καλώς ή κακώς, οι καλύτερες συνταγές γίνονται όταν βάζουμε χέρια μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Βγάζει η ντομάτα τη γεύση της, βγάζει το αρώμα της, το αλάτι μαζί με το ξύδι επιτίθενται σε όλα μας τα υλικά και βγάζουν όλα τα αρώματα μέσα σε αυτή την υπέροχη σαλτσούλα που γίνεται κάτω. Αυτό το υπέροχο ζουμάκι. Πιέστε λίγο ακόμα, ίσα ίσα θέλω να βγει το ζουμί και κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Θα πλύνω λίγο τα χέρια μου και σε αυτό το σημείο θα προσθέσω το μέλι μου. Δεν το έχω βάλει τόση ώρα, γιατί ήθελα πρώτα να πιέσω με τα χέρια μου λίγο τα υλικά μου. Θα βάλω 2 κοφτές κουταλιές της σούπας μέλι και τώρα όλη η υπόλοιπη διαδικασία μπορεί όντως να γίνει με ένα κουτάλι. Ανακατέψτε. Αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα είναι τόσο μοναδικό που πραγματικά θα ενθουσιαστείτε κι εσείς με το που δοκιμάσετε.
δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να ζήσω με την ντομάτα έτσι, πραγματικά για όλη μου τη ζωή. Το ξύδι έχει δουλέψει τρομερά με την ντομάτα του Βασιλικού και του δυο μου και μας έχει δώσει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Τώρα, εδώ έχω δύο αβοκάντο και θα τα κόψω στη μέση. Εννοείται πως έχουμε βιντεάκι για το πως καθαρίζουμε αβοκάντο, γιατί είμαστε πολύ σοβαρή επιχείρηση. Κουταλάκι και βγάζουμε τη σάρκα μας. Οχ! Άμα είναι όριμο το αβοκάντο, βγαίνει πραγματικά σαν βουτυράκι. Κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να ασχοληθείτε πάρα πολύ. Κόψε το αβοκάντο σε ωραία κομμάτια, ούτως ή άλλως με το ανακάτεμα θα σπάσει αυτό μέσα. Όταν είναι σαν βούτυρο το αβοκάντο, κοιτάξτε εδώ, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε πολύ ώρα μαζί του. Γιατί άμα το κόψουμε μπρινουάζ τώρα, μετά θα διαλυθεί τελείως μέσα στη σαλάτα μας. Κόψτε εδώ, κόψτε και εδώ και βουαλά. Μέσα κατευθείαν. Να μην ξεχνάμε ότι το αβοκάντο έχει υπέροχα λιπαρά, έχει και πρωτεΐνη και γενικά είναι ένα super food που θέλουμε να το βάζουμε όσο περισσότερο γίνεται στη διατροφή μας, γιατί είναι φανταστικό. Τώρα, το αβοκάντο έχει ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι από τη στιγμή που το κόψουμε αρχίζει να μαυρίζει. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί έχουμε βάλει ξυδάκι μέσα στο dressing και με το που ανακατέψουμε το αβοκάντο με το ξύδι, κατευθείαν αποτρέπουμε την οξύδωσή του και γενικά παραμένει έτσι ωραίο όσο τη στιγμή που το κόψαμε. Όχι για πολλές ημέρες, παραμένει όμως γιατί για τις επόμενες 24 ώρες καλό για να το φάμε. Ανακατεύουμε καλά και θέλω να ακολουθήσετε ακριβώς την ίδια ροή που ακολουθώ κι εγώ. Τώρα, ρίχνουμε μέσα το καλαμπόκι μας. Ρίχνουμε μέσα τις ελιές μας. ΕΙΕΣ Καλαμών, οι καλύτερες ΕΙΕΣ στον κόσμο. Επειδή κάνουμε ένα superfood και θέλουμε και αρκετές βιταμίνες, θα χρησιμοποιήσω goji berry. Τα goji berry, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, είναι και αυτά superfood. Πραγματικά, απλά το μόνο που χρειάζεται στα goji berry είναι να τα αφήσουμε λίγο να ρουφήξουν ζουμάκι για να γίνουν σαν σταφιδούλες. Τώρα, ξύσμα από 2 lime, γιατί θέλω να μου δώσουν αυτή τη σπιρτάδα, αυτή τη φρεσκάδα που έχουν τα lime. Και σε περίπτωση που δεν έχετε lime και έχετε λεμονάκι, δεν με πειράζει, βάλτε λεμόνι. Και το λεμόνι είναι μια χαρά. Το βάλουμε και το lime μας. Θα κόψω λίγο lime και θα στύψω και το χυμό, γιατί το ξύδι μαζί με το lime συνδυάζονται τέλεια. Βάλαμε και το μελάκι μας, οπότε θα ισορροπήσει η σαλάτα μας και θέλω το χυμό από ένα lime. Και έχουμε μείνει με έξτρα δυόσμο, εδώ. Θέλουμε να πάρουμε λίγο ακόμα βασιλικό, όπως σας είχα πει. Ωραίο βασιλικό, αρωματικό, όμορφο. Και εδώ, πάρα και από εδώ, Παναγία μου, φανταστικό. Και ήρθε η ώρα, θα τα κρατήσω για από πάνω. Μην τα ψιλοκόβετε, χοντροκόψετε με τα δικά σας, ρίξτε και αυτά. Και ωραία όλα αυτά τα λαχανικά, αλλά πρέπει αυτά τα λαχανικά να τα κάνουμε ένα κυρίως γεύμα. Για να γίνουν κυρίως γεύμα χρειαζόμαστε καλό υδατάνθρακα και καλή πρωτεΐνη. Που και τα δύο θα τα πάρουμε από πού? Τα ζυμαρικά μας. Τα υπέροχα αυτά ζυμαρικά. 50% παραπάνω πρωτεΐνη και είναι ακριβώς ό,τι ζητούσαμε. Σουρώστε τα εδώ και μόλις τα σουρώσετε πάρτε τα πίσω στη βρύση και θέλουμε να σταματήσουν το βρασμό τους. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξουμε τη βρύση εδώ και να τα πλύνουμε καλά. Ξέρω ότι γενικά σας έχω πει ότι ποτέ μα ποτέ δεν ξεπλένουμε τα ζυμαρικά μας. Αλλά επειδή εδώ πέρα κάνουμε μία κρύα σαλάτα ζυμαρικών, δεν θέλουμε με τίποτα να μπουν ζεστά. Γιατί άμα μπουν ζεστά, τι θα γίνει? Θα χαλάσουν όλα τα υπόλοιπα υλικά που έχουμε. Και με το που κρυώσουν τα ζυμαρικά μας, θα ρίξουμε τα κρύα πια ζυμαρικά μέσα στη σαλάτα μας. Όλαλα. Και τώρα θα μου πείτε δεν φαίνεται τίποτα. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια σωστή δουλίτσα. Πρέπει να κατέψουμε τα ζυμαρικά με τα λαχανικά μας. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ μια σαλάτα. Παναγία μου. Πλένω λίγο τα χέρια μου. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα παραπάνω. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξουμε λίγο φρέσκο πιπεράκι. Λίγα μυρωδικά που έχω κρατήσει εδώ. Και εδώ, και βουαλά. Μία υπέροχη, υπερθρεπτική, high protein, vegetarian, πάρα πολύ θρεπτική σαλάτα. Και από γεύση, είναι φανταστικό να μπορείς να τρως όσο θες κάτι, χωρίς να έχεις καθόλου τύψεις. Αυτή τη σαλάτα
Θα την πάρω όλη σπίτι μου και θα την τελειώσω σίγουρα. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Όλη αυτή τη σαλάτα. Γιατί είναι πεντανόστιμη, είναι υπερθρεπτική, ξαναλέω, γευστική. High protein με αυτά τα υπέροχα ζυμαρικά. 50% παραπάνω πρωτεΐνη από πρωτεΐνη βρώμης. Και είναι μια συνταγή που πραγματικά πρέπει να δοκιμάσετε και να ετοιμάσετε όλοι. Τέρμα πια αυτό το άγχος ότι τα ζυμαρικά έχουν πολύ υδατάνθρακα και παχαίνουν και μπλα 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 μπλα. Γιατί ήρθε η λύση. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε να κάνετε comments, μην ξεχάσετε να κάνετε αυτή την υπέροχη σαλάτα. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.